Καλησπέρα σας. Τον υποψήφιο βουλευτή Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, τον Νίκο Ζάνη, τον Κάζα Ρογιάννη, θα προσεγγίσει ο κύριος Παντέλης Παλιόπουλος. Τις εκλογές του 2018 κατεβαίνει υποψήφιο διευθυντής ο Νίκος Ζάνης.
Απαιτώ μια διαφορετική πείρα για τον τόπο μας, που τόσο πολύ αγαπώ.
Μα δεν είσαι πολύ νέος, που λένε κάποιοι. Αν δεν ασχοληθούμε εμείς οι νέοι με το παρόν και το μέλλον μας, τότε ποιος θα το κάνει? Και αν με ρωτάτε αν ήρθε η σειρά της γενιάς μου, σας απαντώ λοιπόν ναι. Ναι, χωρίς αστερίσκους, χωρίς ενδιασμούς, ήρθε η σειρά της γενιάς μου να πάρουμε τη σκητάλη από τις προηγούμενες γενιές. Εμείς οι νέοι είμαστε ικανοί, θέλουμε και μπορούμε να σταματήσουμε τον κατήφορο του τόπου μας. Όλα αυτά τα χρόνια, φίλες και φίλοι, εργάστηκα επίμονα και συστηματικά ώστε το κόμμα που εκπροσωπώ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, να αποκτήσει θέσεις και να προτείνει ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο που θα οδηγήσει τη χώρα αλλά και την περιοχή μας στη λεγόμενη ενεργειακή μετάβαση. Ένα πρόγραμμα δίκαιο για όλους. Για εμάς, για τις τοπικές κοινωνίες, ένα πρόγραμμα το οποίο θα εξασφαλίσει την ενεργειακή μας ασφάλεια. Ως μέλος του τομέα ΠΑΣΟΚ, είχα την τιμή και τη χαρά να δουλέψω πάνω στην πρόταση για το ενεργειακό, για την ενεργειακή λύση που προτείνουμε για τον ενεργειακό σχηνισμό της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση, συνέβαλα ώστε να γίνει ένα πρόγραμμα φιλόδοξο για την περιοχή μας, με σκοπό όλους εμάς τους πολίτες και όχι τα ολιγοπόλια. Εδώ λοιπόν πρέπει, και θα μου επιτρέψετε, να κάνω μια μικρή αναδρομή των προηγούμενων δύο κυβερνήσεων και των πεπραγμένων τους. Η απολυμνητοποίηση την οποία βιώνουμε όλοι σήμερα ξεκίνησε το 2015 σιωπηλά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μειώνοντας το μήνυμα του Λιγνίτη στο ενεργειακό μήνυμα της χώρας κατά 50% και βάζοντας το εισαγόμενο φυσικό αέριο στο μήνυμα, καθιστώντας τη χώρα μας έρμεο των μεταπρακτικών συμφερόντων. Στο ίδιο βέβαια μήνυμα σχήματος κινήθηκε και η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Το 2019, ως με ευλογής πρωθυπουργός, ήρθε στη Δυτική Μακεδονία και μας μίλησε για μια μετάβαση δίκαιη, για ένα σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία. 4 χρόνια μετά, το μοναδικό σχέδιο και τα μοναδικά έργα που έχει να παρουσιάσει η κυβέρνησή του είναι τα φαραωνικά έργα άπτε στις κορδές μας, είναι τα μεγάλα φωτοβολταϊκά σε προσκολήματα που η κοινοτροφία μας έχει ανάγκη, εξυπηρετώντας 5 μεγάλα εθνικά συμφέροντα. Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι στο ΠΑΣΟΚ, λέμε το εξής. Είμαστε κατά της ενεργειακής ολιγαρχίας που καταδίκασαν τον τόπο μας οι δύο προηγούμενες κυβερνήσεις και είμαστε υπέρ της ενεργειακής δημοκρατίας για όλο τον λαό, για όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας μας. Η αδιαφορία που έχουν επιδείξει για τη Δυτική Μακεδονία και τον τόπο μας αποτυπώνεται με τα πιο μελανά χρώματα στα πρόσφατα στοιχεία της περιοχής μας. 32.000 πολίτες μας έχουν φύγει από τη Δυτική Μακεδονία αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο εξωτερικό. Αυτή είναι μια μεταγωγία που οφείλουμε και πρέπει να τη σταματήσουμε. 50% του εισοδήματος των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας έχει μειωθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας 8ετίας. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι συγκεκριμένο και αναφέρομαι στην ενεργειακή δημοκρατία. Η ενεργειακή δημοκρατία έχει δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας που αφορά άμεσα και την περιοχή μας είναι η σύνδεση του ρυθμού απολυμνητοποίησης με τις επενδύσεις στα δίκτυα. Μόνο όταν όλοι οι πολίτες θα μπορούν να έχουν απρόσκοπτη σύνδεση στα δίκτυα και στην παραγωγή ενέργειας, μόνο τότε θα μπορεί η ενεργειακή δημοκρατία να γίνει πράξη. Ένας δεύτερος πυλώνας, ένα δεύτερο παράδειγμα ενεργειακής δημοκρατίας, είναι αυτό που θα σας πω. Μόλις πρόσφατα, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε ένα θεματοδοτικό σχήμα για την επένδυση των 160 ΜΒ φωτοβολενός γίγα φωτοβολταϊκού που θα κατασκευάσει στα πρώην ορυχεία της ΔΕΗ. Πρότασή μας λοιπόν είναι τα 40 ΜΒ από αυτά να δοθούν στην τοπική κοινωνία για να μπορέσουμε όλοι εμείς να έχουμε πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια αλλά και να αναβαθμίσουμε και το βιωτικό μας επίπεδο. Βασική μου διεκδίκηση
Την έχω πει άλλωστε και δημόσια πολλές φορές. Είναι η Γενική Γραμματεία Ενέργειας να έρθει εδώ στον τόπο μας, στη Δυτική Μακεδονία. Δεν μπορεί η ενεργειακή καρδιά της χώρας να είναι εδώ και η ενεργειακή πολιτική να χαράσετε στα μεγάλα στιγμικά γέλια. Φίλες και φίλοι, το κομμάτι που θα σας αναφέρω με συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί δούλεψα πάρα πολλές εργατόρες πάνω σε αυτό και είμαι περήφανος για να σας το παρουσιάσω. Ο τρίτος πυλώνας λοιπόν της ενεργειακής δημοκρατίας αφορά ένα μεγάλο ενεργειακό εξοικονομό αυτονομό για όλα τα νοικοκυριά της Δυτικής Μακεδονίας. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Από το Ταμείο λοιπόν δίκης μετάβασης και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπάρχουν γυμνάζοντες πόροι οι οποίοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυτό το ενεργειακό εξοικονομό αυτονομό που θα σας πω σε λίγο. Τι σημαίνει λοιπόν με απλά λόγια? Σημαίνει ότι όλα τα νοικοκυριά της Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να επιδοτηθούν, να γίνουν ενεργειακά αυτόνομα, να γίνουν πράσινα, να μηδενίσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα, να μηδενίσουν το κόστος θέρμανσης αλλά και το κόστος ενέργειάς τους και με ένα μικρό φωτοβολταϊκό να μπορούν να είναι και παραγωγοί και καταναλωτές, αυξάνοντας έτσι το εισόδημά τους. Σε περιοχές όπως η δική μας, που για να ζεστάρουμε ένα σπίτι χειμώνα θέλουμε πάνω από 6.000 ευρώ δαπάνη, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη ελάφρυνση θα είναι αυτό για όλους εμάς και πόσο ισχυρό κίνητρο θα είναι για όλους να μείνουν στα χωριά μας, να μείνουν στον τόπο μας και να μην μεταναστεύσουν. Δίκαιη μετάβαση, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να γίνει χωρίς επενδύσεις, χωρίς νέες επενδύσεις, χωρίς σύγχρονες υποδομές. Πώς θα γίνει αυτό? Απαιτούνται και φορολογικά κίνητρα, αλλά και επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές. Να ολοκληρώσουμε επιτέλους τα έργα υποδομής που λιμνάζουν χρόνια, όπως το αρδευτικό φόρεο της ζώνης, να αναβαθμίσουμε το υπάρχον αρδευτικό της περιοχής μας, να βοηθήσουμε ουσιαστικά την αγροτική παραγωγή, κάνοντας τα αγροτικά μας προϊόντα ακόμη πιο ανταγωνιστικά στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες στις υποδομές, στις μεταφορές και τις μετακινήσεις, στο περιβάλλον, στην αγροτική παραγωγή για να αποτελέσουν για την περιοχή μας αλλά και για τον τόπο όλο ένα μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας. Αν θέλουμε, φίλες και φίλοι, να νιώθουμε πως ανήκουμε σε μια χώρα ευρωπαϊκή, τότε πρέπει να νιώθουμε πως η υγειονομική κάλυψη των Δήμων της περιοχής μας θα επιτευχθεί ανεξάρτητα από το κόστος και τις δικαιολογίες που ακούμε μέχρι σήμερα. Η υγειονομική κάλυψη των Δήμων σε Δήμο Ελευθερωτού είναι για μένα απόλυτη προτεραιότητα και απόλυτη διεκδίκηση από τη Δευτέρα και μετά. Είναι φανερό λοιπόν πως πηγή της ανασφάλειας την οποία όλοι όσοι κατοικούμε εδώ νιώθουμε είναι η υποστελέχωση των δομών υγείας των Δήμων μας. Όλοι ξέρουμε πως το Κέντρο Υγείας Σερβίων λειτουργεί με το φιλότιμο του μεσουλευτικού και υγειονομικού προσωπικού και του ιατρικού προσωπικού που υπερβάλλει εαυτόν. Ζήσαμε πρόσφατα τις ελλείψεις που είχε το Κέντρο Υγείας, παρότι έγιναν φιλότιμες προσπάθειες να καλυφθούν. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα το Κέντρο Υγείας είναι υποστελεχωμένο. Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν η στελέχωση και η σωστή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Σερβίων και τη διεκδικούμε. Η υγεία είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω πως αισθάνομαι περήφανος που είμαι στα ψηφοδέλτια της μεγάλης παράταξης που οραματίστηκε και έκανε πράξη το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γι' αυτό θα παλέψουμε την υγεία και την δημόσιο αγαθό και στα παραμείνει. Τη δημιουργία ενός τομέα ΕΚΑΠ. Ξέρετε όλοι και όλες που μένουμε εδώ ότι όταν υπάρχει περιστατικό στο Κέντρο Υγείας και πρέπει να διαποφυστεί στην Κοζάνη, ο μέσος χρόνος που κάνει το ασθενοφόρο για να γυρίσει είναι 2,5 ώρες. 2,5 ώρες λοιπόν υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια σε όλους τους πολίτες και το ότι δεν θερμίσαμε θύματα είναι ευχής έργο μέχρι στιγμής.
δοθούν επιπλέον κίνητρα στους ανθρώπους που θα στελεχώσουν τα κέντρα υγείας αλλά και τους τομείς ΕΚΑΠ και να εξισωθούν με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο οι αμοιβές των γιατρών. Φίλες και φίλοι, πρέπει και οφείλουμε όλοι μαζί να βάλουμε τέλος στην αδιαφορία που έχει υποστεί η περιοχή μας από όλες τις κυβερνήσεις διαδοχικά. Και βέβαια, η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι ήταν το κλείσιμο της υψηλής γέφυρας Σερβίου. Από την πλευρά μου, προσπάθησα με κάθε τρόπο, προς κάθε κατεύθυνση, να γνωστοποιήσω το πρόβλημα, να πω σε όλους, σε αυτούς που μπορούσα, το πόσο σημαντική είναι αυτή η υποδομή για την περιοχή μας. Μάλιστα, με δική μου πρωτοβουλία, συγκλήθηκε μία συνάντηση των Δημάρχων με τον πρόεδρο μας, τον Δήμα Κουλάκη, με απότερο σκοπό να μεταφέρω στα κέντρα αποφάσεων αλλά και να δώσουμε μεγάλη δημοσιότητα στο πρόβλημα που μας απασχολεί όλους εμάς. Είμαι βέβαια περήφανος και γιατί ήμουν ένας εκ των τριών που γράψαμε και εν τέλει ο βουλευτής μας, ο κ. Γκούρκας, κατέθεσε την επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το μείζον θέμα της γέφυρας αλλά και για την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Σερβίου. Για να αποφύγουμε λοιπόν την ενεργοποίηση της περιοχής μας για την κατάρρευση της τοπικής κοινωνίας από το κλείσιμο της γέφυρας, είναι επιτακτικό να κηρυχθεί η περιοχή μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το λέω για πολλωστή φορά από βήματα που δίνεται δημόσια, δεν έχουμε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αυτό λοιπόν δεν μας αφήνει, δεν αφήνει περιθώρια να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να στηρίξουν όλους εμάς, όλη την τοπική κοινωνία. Το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει επίσης να αναλάβει και την ευθύνη για μια τόσο κρίσιμη υποδομή όπως η υψηλή γέφυρα Σερβίου. Είναι μέρος του εθνικού δικτύου που ενώνει την Κοζάνη, τα Σέρβια με τη Λάρισα, με την Αθήνα, με το κέντρο της χώρας μας. Πρέπει επίσης και οφείλουμε να διεκδικήσουμε να ενισχυθούν οι κρίσιμες δομές όπως ανέφερα και πριν των πληγόμενων Δήμων όπως το Κέντρο Υγείας Σερβίου και η Πυροσβεστική. Μπαίνουμε σε θερινή περίοδο, αυτές οι διεκδικήσεις πρέπει και οφείλουν να ενταθούν όσο περνάει ο αποκλεισμός ο οποίος δεν λέει να λάβει τέλος, δυστυχώς για τον τόπο μας. Πρέπει να δοθούν κίνητρα επίσης στους κατοίκους, σε όλους εμάς, τους κατοίκους της περιοχής, όπως η επιδότηση ενοικίου, η επιδότηση καυσίμων, για να μην αναγκαστούν να φύγουν λόγω του υψηλού κόστους από τα σπίτια τους και από την περιοχή μας. Επίσης, πρότασή μου είναι και μάλιστα τα έχω καταθέσει και δημόσια αυτά αλλά και στους αρμόδιους φορείς να υπάρξει έκτακτη οικονομική ενίσχυση όλων των πολιτών, όλων των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων της περιοχής και να επιδοτηθεί το επιπλέον κόστος μεταφοράς και των επαγγελματικών αλλά και των επιβατικών μεταφορών, καθώς και η μείωση και η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας. Πέραν όμως από τα μεγάλα προβλήματα και τα σοβαρά που αντιμετωπίζει ο τόπος μας, δεν ξεχνάμε τα πάγια αιτήματα για την προστασία των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που διαχρονικά συνδέθηκε με την προστασία των αδυνάτων, είναι ένα κόμμα που προστάτευσε τους ασθενέστερους πολίτες της χώρας διαχρονικά, είναι το κόμμα που έσωσε την πρώτη κατοικία στη θύρα των πλημμυρίων και δεν παρέδωσε την ελληνική περιουσία στα ΦΑΝΤΣ όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία χωρίς κανένα πλαίσιο προστασίας των συνανθρώπων μας, χωρίς κανένα πλαίσιο της αγροτικής γης, προστασίας της αγροτικής γης, χωρίς καμία μα καμία προστασία για τους αδυνάτους. Άραγε, τι έχουν αυτοί να πούν για όλα αυτά που λέμε εδώ σήμερα. Εμείς φίλες και φίλοι στο ΠΑΣΟΚ, δεν ξεχνάμε και τις αντικειμενικές δυσκολίες που έχει περάσει ο λαός. Γι' αυτό και ήμασταν σε όλα τα όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε η κοινωνία μας παρόντες με προτάσεις και λύσεις. Επιλέξαμε λύσεις για τους πολίτες και όχι για τα αυλικοπόλητα. Λύσεις για τους οικονομικά ασθενέστερους και όχι για τέσσερα ή πέντε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Το είδαμε να συμβαίνει στην ενέργεια, όπου οι πέντε πάροχοι παρουσίασαν υπερκέρδη εις βάρος μας. Το είδαμε να συμβαίνει στα καύσιμα που προτείναμε τον ειδικό, την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το είδαμε να συμβαίνει
στο σούπερ μάρκετ, στα καράφια μας, στην καθημερινότητά μας. Θέλουμε επίσης, φίλες και φίλοι, όλος ο λαός να μπορεί να σταθεί με αξιοπρέπεια και να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Έχουμε καταθέσει άλλωστε συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη των συνταξιούχων και των ευάλωτων συνανθρώπων μας. Θέλουμε οι συνταξιούχοι να μπορούν να ταπεξέρχονται στα καθημερινά τους έξοδα, να ζουν με περηφάνεια και να μπορούν να χαίρονται την ζωή τους. Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που απασχολεί, φαντάζονται όλους σας, και ιδιαιτέρως τη νέα γενιά. Αυτό δεν είναι άλλο από το φαινόμενο του brain drain που αποτυπώνεται τη σκηνή των νέων σήμερα, για να γινόμαστε αντιληπτοί, που αποτυπώνεται καθημερινά σε όλες τις μετρήσεις. 16% ανεργία νέων κατά μέσο όρο στην Ελλάδα, 30% στην Δυτική Μακεδονία. Ευαγγελίζεται ο κ. Μητσοτάκης ότι βιώθηκε η ανεργία και δημιουργεί 700.000 θέσεις εργασίας με αμοιβή 400 ευρώ. Εάν αυτή είναι η αντίληψή τους για τη νέα γενιά, αν αυτή είναι η αντίληψή τους για τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη, τότε δεν θα τους ακολουθήσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Για να σταθεί η χώρα μας όρθια, πρέπει να σταθεί όρθια η νέα γενιά. Σας καλώ 21 Μαΐου να μου δώσετε τη δύναμη να σας εκπροσωπήσω.